Τα χειρότερα σενάρια αποφεύχθηκαν χάρη στην άμεση παρέμβαση ναυαγοσώστη χθες σε παραλία της ανάληψης Χερσονήσου. Τη στιγμή που ένας 35χρονος τουρίστας κολυμπούσε αμέριμνος με την 6χρονη κόρη του, τα κύματα τους παρέσυραν. Άμεσα έσπευσε ο ναυαγοσώστης για βοήθεια με αποτέλεσμα να τους βγάλει έξω από το νερό σώους, δίνοντας αίσιο τέλος στην περιπέτειά τους. Κατά διαστήματα υπάρχουν, συμβαίνουν περιπτώσεις όπου οι λουόμενοι είτε έχουν πιει, είτε έχουν φάει, είτε έχουν υπερεκτιμήσει τις δυνάμεις τους. Χρειάζονται βοήθεια για να μπορέσουν, αν έχει και δύσκολες καιρικές συνθήκες και πολύ μποφόρ, πρέπει να βγουν έξω στη στεριά και χρειάζονται βοήθεια. Οι θάλασσες μας, τις οποίες τις βλέπουμε, πανέμορφες μεν, αλλά η θάλασσα, το υγρό στοιχείο χρειάζεται πάντα προσοχή. Βάσει πληροφοριών, το άτομο που έχασε προχθές τα μάλια, πριν από κάποιες μέρες τα μάλια τη ζωή του, ήταν ένα άτομο το οποίο, παρόλη την κόκκινη σημαία η οποία είχε αναρτηθεί, μπήκε στη θάλασσα, είχε μόλις φάει και ήταν και μετά τις 6, 6 και 4, παράλληλα αυτό επενέβη ναυαγοσώστης, αλλά δεν κατόρθωσε να του σώσει τη ζωή. Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, αναδεικνύεται η σημαντικότητα της ναυαγοσωστικής κάλυψης, πόσο μάλλον σε πολυσύχναστες παραλίες. Στη θέση τους βρίσκονται όλοι οι ναυαγοσώστες στο Δήμο Χερσονήσου, με το Δήμαρχο Γιάννη Σέγκο να επισημαίνει πως έχει καλυφθεί κάθε κενό. Είναι πολύ σημαντική, έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή. Έτσι, δεν το συζητάμε ότι θέλουν βοήθεια, ιδίως οι τουρίστες, οι οποίοι αν μπει στη θέση τους, θέλουν για μια εβδομάδα που θα έχουν διακοπές 3-4 μέρες να μπουν οπωσδήποτε μέσα στη θάλασσα. Δεν πάμε μόνο στο διάστημα που ο νόμος ορίζει ως υποχρεωτικό για την ναυαγοσωστική κάλυψη, αλλά καλύπτουμε συνήθως και ένα μήνα πριν και ένα μετά. Γιατί ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας πολύ μεγάλος τουριστικός προορισμός και θέλουμε να δίνουμε την αίσθηση και στον επισκέπτη αλλά και στον ντόπιο επισκέπτη που έρχεται από την Κρήτη, ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας ασφαλής προορισμός. Θέμα χρόνου αποτελεί και για το Δήμο Μαλεβιζίου να τοποθετηθούν ναυαγοσώστες, καθώς ο διαγωνισμός σε πρώτη φάση βγήκε άγονος. Δυστυχώς, λόγω της έλλειψης ναυαγοσωστών διαθέσιμων, δηλαδή εργατικού δυναμικού, αλλά και της προσπάθειας που γίνεται να καλυφθούν κενά και σε ξενοδοχεία, υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στη εβδομάδα αυτή θα έχουμε καταφέρει να καλύψουμε τα κενά, τους πύργους δηλαδή που θέλουμε για να προστατεύσουμε έτσι και τους λουόμενους. Τη συνεργασία των πολιτών, ντόπιων και επισκεπτών ζητούν οι ναυαγοσώστες, ειδικά σε μέρες που τα καιρικά φαινόμενα μπορούν να αποβούν μοιραία για θαλάσσιες δραστηριότητες. Ακόμη συμβουλεύουν τους λουόμενους να μην υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους και να ακολουθούν τις ναυαγοσωστικές οδηγίες.